Είναι πραγματικά θλιβερό η αξιωματική αντιπολίτευση να φτάνει σε τέτοιο επίπεδο, να λέει απροκάλυπτα ψέματα, να εξαπολύει λάσπη και ξέρετε ότι προσέχω πάντοτε τα λόγια μου. Αλλά κύριε Οικονόμου, κύριε Ασοπούλου, ως εδώ. Ως εδώ, διότι πλέον τα ψέματα είναι αδιανόητα. Ψέμα πρώτο που ακούστηκε χτες, ότι τελικά λέει η σύμβαση δεν είναι δωρεάν. Μα τι νομίζουν, δεν διαβάζουμε. Ορίστε. Mm-hmm. Ορίστε, εδώ φαντάζομαι φαίνεται. Την είδαμε, την διαβάσαμε, Σίσκο, βεβαίως. Τι λέει δωρεάν. Πρώτη λέξη, δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι τον Ιανουάριο. Τι, από τον Ιανουάριο και μετά μπαίνει μια σε νέα φάση. Από τον Μάρτιο του 20 έως τον Ιανουάριο του 21, δωρεάν. Άρα πρώτο κρατούμενο φυσικά και ήταν δωρεάν. Και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να έχουμε μια τέτοια πλατφόρμα για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα χωρίς ούτε και ένα μετά, ευρώ μετά η νέα φάση, για το ελληνικό δημόσιο. Η νέα φάση σύμβασης, κύριε Υπουργέ, σε τι ποσό αναφέρεται? Θα σας πω, δεν μπορεί προφανώς μια τέτοια πλατφόρμα η οποία κοστίζει προφανώς πολλά χρήματα και για το οποίο άλλες κυβερνήσεις πληρώνουν να είναι σαΐ δωρεάν. Εμείς τι κάναμε για να μην αξιοποιήσουμε, να μην δαπανίσουμε νέα κονδύλια του ελληνικού δημοσίου, πήγαμε και αξιοποιήσαμε ανενεργές υφιστάμενες άδειες, οι οποίες μαντέψτε πότε είχαν υπογραφεί. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Είχαν υπογράψει. Άρα κάνατε μια νέα σύμβαση τώρα με τι ποσό, κύριε Υπουργέ? Δεν υπάρχει, προσέξτε, δεν υπάρχει νέα σύμβαση. Είναι η παλιά σύμβαση, την οποία το συμβατικό πλαίσιο στο οποίο συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε προϊόντα Σίσκο, πότε όλα αυτά, 4 και 5 Ιουλίου του 2019. Και αυτές οι άδειες γιατί ήτανε? Ήτανε για υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων γενικά στο ελληνικό δημόσιο. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν τι πήγαμε και πόσο είναι το ποσό που βγαίνει τώρα, γιατί έχουμε γύρω στους 150.000 καθηγητές. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο βγαίνει? Είναι 154.000 άδειες. Προς 14 ευρώ η άδεια για τον εκπαιδευτικό το χρόνο. Μάλιστα. Γιατί δίνεται αυτό? Άρα κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ λέτε. Μισό λεπτό, δεν είναι νέα κονδύλια. Είναι κονδύλια τα οποία συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ για άδειες τηλεδιασκέψεων στο ελληνικό Ωραία, δημόσιο. Πάμε στα προσωπικά δεδομένα όμως. Τώρα που λένε ότι, σας λένε ότι δώσατε 1,5 εκατομμύριο δεδομένα παιδιών. Μισό λεπτό, έρχομαι ξαυτό. Γιατί γίνεται αυτό? Για να έχουν οι εκπαιδευτικοί μας σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου πρόσβαση σε αυτά τα πολύτιμα ψηφιακά εργαλεία, να συνεχίσετε τηλεκπαίδευση όπου χρειάζεται. Όχι μόνο τηλεκπαίδευση, τηλεδιασκέψεις μεταξύ καθηγητών και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έρχομαι στο άλλο ψέμα, προκάλυπτο ψέμα που ακούστηκε χτες. Ότι λέει δίνουμε, έχουμε δώσει και εγώ προσωπικά, έχω δώσει λέει 1,5 εκατομμύριο προσωπικά δεδομένα στη Σίσκο. Πρώτα απ' όλα, ποια προσωπικά δεδομένα? Εγώ ρωτώ, ποια προσωπικά? Άκουσα χτες τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή να λέει για το πού ψωνίζει τις συνήθειες. Μα πού νομίζει? Έχει δει πώς λειτουργεί μια πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης? Από πού νομίζει ότι αντλούνται αυτά τα στοιχεία? Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Πρώτο το κρατούμενο. Δεύτερον, και πάλι. Στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχετε πάρει άδεια από την αρχή, έχετε προσφύγει στην Υπάρχει αρχή. Υπάρχει απόφαση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχει εξετάσει τη σύμβαση, έχει εξετάσει όλο το πλαίσιο και Μάλιστα. έχει πει ότι είναι σύνομη αυτή η επεξεργασία, είναι σύνομη αυτή η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Δεύτερον, Μάλιστα. και πάλι, δεν νομίζω ότι δεν διαβάζουμε. Ειδική ρήτρα, και εδώ, ειδική ρήτρα. Που τι λέει, απαγορεύεται η Σίσκο, το λέει ρητά, απαγορεύεται η Σίσκο να κάνει οποιαδήποτε χρήση οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων, Μάλιστα. εάν δεν είναι για τους σκοπούς της σύμβασης και δει για οποιουσδήποτε εμπορικούς, λοιπόν, εμπορικούς σκοπούς. Άρα, ας είμαστε. Τρίτον, ένας βασικός λόγος και που επιλέγει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, βεβαίως, είναι γιατί δεν απαιτεί να δημιουργήσει λογαριασμό μαθητής. Μόνο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί λογαριασμό. Συνδέεται πώς? Κατευθείαν από την εταιρεία? Όχι. Μέσω ειδικής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Άρα, Μάλιστα. καταλαβαίνετε σε τι βαθμό απόγνωσης έχουν φτάσει. Εδώ, όταν η σύμβαση, όταν αυτή η χρήση ήταν δωρεάν, μας έλεγαν γιατί είναι δωρεάν, έπρεπε να είναι επιπληρωμή. Και τώρα που εντάχθηκε και σε ένα πλαίσιο. Να κάνετε και μια δημόσια λένε, δομή τέτοιου τύπου. Και τώρα, ότι κρύβατε τη σύμβαση όμως και δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σκόπιμα. Λοιπόν, βεβαίως, να απαντήσω και σε αυτό. Η σύμβαση ήταν για δωρεάν χρήση. Χρέωση το δημόσιο μηδέν. Όσο είναι μηδέν η χρέωση στο δημόσιο, δεν προβλέπεται δεν να αναρτηθεί στο λεγόμενο κινδύς. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ παρόλα αυτά. Τώρα τη νέα φάση θα την αναρτήσετε? Έχει ήδη αναρτηθεί. Έχει αναρτηθεί, όλα, κύριε Οικονόμη. Γιατί? Γιατί πλέον εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, εδώ πέρα, αν θέλετε να βάλετε ένα τίτλο, ποιος είναι ο τίτλος? Ότι με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, με σύμβαση του ΣΥΡΙΖΑ, εφ' εξής πληρώνονται οι συγκεκριμένες άδειες τηλεδιάσκεψης, έχει 14 ευρώ.